Κυρίε και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα είναι. Κάτσε να κοιτάξω. Τρίτη 17 του Μάρτη. Και κάνουμε το έκτακτο που όλοι περιμέναμε και εγώ το ίδιο. Και να μπει στην κολεξιό. Μένουμε σπίτι. Τι έχω κάνει μέχρι να στήσω εδώ πέρα το πλατό. Έχω καταφέρει. Ναι, ναι, τα έχω καταφέρει. Να χύσω τον καφέ πάνω στον καναπέ. Ναι, τα κατάφερα. Φυσικά αυτός ο καναπές που λέτε ότι σας αρέσει τόσο πολύ δεν είναι κανένας ακριβώς καναπές, είναι ένας καναπές τον οποίο είχαμε πάρει από το IKEA ή το IKEA και ήτανε γύρω στα 450 ευρώ νομίζω και αυτό το άσπρο βγαίνει και πλένεται οπότε θα αποτολμήσω μετά από το γύρισμα του vlog να το βγάλω να το πλύνω το βάλω στο συγχρονοτήριο, να γίνει πάρα πολύ μικρό, να μην το χωράει και μετά να πρέπει όταν ανοίξω το μαγαζιά να βρούμε άλλο σκέπασμα. Λοιπόν, είμαι ε, σε εγρήγορση, είμαι στο τρέξιμο, όχι από το πρωί που ξύπνησα, γιατί θέλω να προλάβω. Ήθελα να προλάβω και νομίζω το έχω καταφέρει. Ας πιούμε και όσο καφέ έχει απομείνει από αυτό που χύσαμε πάω στον καραπέ. Ήθελα να προλάβω να σας φτιάξω ένα γεμάτο vlog σήμερα έκτακτο να σας πω τα νέα μου, να διαβάσω τα δικά σας και να προγραμματιστούμε για τις μέρες που μένουμε στο σπίτι. Λοιπόν, μένουμε στο σπίτι, δεν ξέρω για σας ποια μέρα της καραντίνας είναι, για μένα είναι Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, τέταρτη μέρα καραντίνας για μένα. Η αλήθεια είναι να λέγεται ότι είχα φάει έτσι μια φλασιά χθε και προχθέ γιατί είχα κάνει λίγα δέκατα. Αλλά τώρα έχει κατεβεί η θερμοκρασία μου στο κανονικό, οπότε μάλλον την έχω γλιτώσει. Ο αδερφός μου λέει ότι δεν έχω άλλα συμπτώματα, οπότε δεν έχω τον κορονοϊό, ίσως να έχει να κάνει με τις μέρες του κύκλου μου, ίσως να έχει να κάνει με το ότι είμαι η κυρία υποχόντρια, θα δείξει το μέλλον. Πάντως δεν έχω ούτε δείξιμο και το λαχάνιασμα που ακούτε είναι γιατί τώρα προσπαθούσα να σώσω τον καναπέ, ο οποίο δεν σώζεται, πρέπει να πληθεί. Λοιπόν, καταρχά έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε, τα οποία τα σημειώνω από χθε. Θέλω να σας πω τι σημαίνει ζωντανή μετάδοση, πρώτα απ' όλα, γιατί ρωτούσε μια φίλη χθε. Μια φίλη χθε ρωτούσε τι σημαίνει ζωντανή συζήτηση και τι σημαίνει ζωντανή μετάδοση. Ζωντανή μετάδοση σημαίνει δύο πράγματα. Το ένα το πράγμα είναι την ώρα που γυρίζω ένα βίντεο να το αναμεταδίδω κατευθείαν από το κανάλι μου στο YouTube και εσείς να μπορείτε να σχολιάζετε ζωντανά εκείνη την ώρα, Κάτι το οποίο το έχω δοκιμάσει 2-3-4 φορέ μέχρι τώρα, τον Αύγουστο κυρίω, και δεν μπορώ να το διαχειριστώ γιατί είναι πάρα πολλά τα σχόλια και είμαι συνεχώ έτσι να κοιτάω τα σχόλια και δεν προλαβαίνω ούτε να τα διαβάσω ούτε να τα απαντήσω. Οπότε επιλέγω αυτό το είδο ζωντανή μετάδοση που έχουμε τώρα. Όσοι βλέπετε το βίντεο τώρα, την ώρα που είναι πρεμιέρα, είναι ζωντανή μετάδοση που σημαίνει ότι το βάζω να ξεκινάει συγκεκριμένη ώρα, συντονιζόμαστε όλοι, έρχεται σε όσους από εσάς είστε γεγραμμένοι και έχετε πατήσει το καμπανάκι για τις ειδοποίησεις, έρχεται ειδοποίηση ότι π.χ. στις 4, γιατί σήμερα αυτό θα βγει 4. Στις 4 βγαίνει το βίντεο το έκτακτο. Το μένουμε σπίτι, 3η, 17 Μαρτίου 2019, 2020, 20. Συντονίζεστε, είμαστε όλοι εκεί και γίνεται μια ζωντανή συζήτηση την ώρα που ακούμε όλο το βίντεο. Και είμαι και εγώ στο chat και απαντάω όσο προλαβαίνω. Χθε μιλάμε ότι κοντέψαμε να παρεξηγηθούμε χωρί λόγο, ε, γιατί. Ήταν τόσο απανωτέα τα σχόλια την ώρα που ήταν η ζωντανή μετάδοση, τα οποία σχόλια τη ζωντανή μετάδοση μετά δεν φαίνονται ω σχόλια κάτω από το βίντεο. Μόνο την ώρα τη ζωντανή μετάδοση φαίνονται. Που ρωτούσε ένα πράγμα ένα, απαντούσα στον ένα, μέχρι να του απαντήσω, ρωτούσε κάτι άλλο άλλο απαντήσεις θεωρήθηκαν ότι ήταν για άλλον, ενώ ήταν για άλλον και τέλος πάντων κοντέψαμε να παρεξηγήσουμε κόσμο, ευτυχώς Gold Star ακούς δεν παρεξηγήθηκαμε. Είχα πει χθε ότι δεν θέλω να κάνω τους χαζούς διάσημους και εννοούσα για αυτούς τους δύο ανθρώπους από την εκκλησία οι οποίοι έχουν βγει και έχουν πει βλακίες τώρα για τον κορονοϊό, αυτούς εννοούσα, δεν εννοούσα κάποιο φίλο ή φίλη από το κανάλι. Λοιπόν, τα σχόλια την ώρα που γίνεται ζωντανή μετάδοση που νομίζω είναι καλή ώρα η ώρα 4 το απόγευμα να καθιερώσουμε τη ζωντανή μετάδοση για τις επόμενες μέρες, που σημαίνει ότι θα είναι γυρισμένο από πριν, το βίντεο και θα προβάλλεται την ώρα εκείνη στις 4. Θα είμαι και εγώ στο chat, θα είμαι και εγώ στον υπολογιστή από το κινητό μου, θα βλέπω τα σχόλιά σας και θα σας απαντώ ζωντανά εκείνη την ώρα. Λοιπόν, έχω πάρει αποφάσεις. Οι οποίε είναι οι εξή ακόλουθε. Πρώτα απ' όλα, έχω γυρίσει τα vlogs τα κανονικά μέχρι και την Πέμπτη το πρωί. Από σήμερα, και δεν ξέρω μέχρι πότε, ενώ μπορεί να πάρει μια εβδομάδα, μπορεί να πάρει δύο εβδομάδες, αυτό εννοώ, όσον θα είμαστε στην καραντίνα, θα σταματήσω να κάνω τα καθημερινά vlogs πρωί και βράδυ, ώστε να κάνω vlog της επικαιρότητα. Δηλαδή θα έχετε τα βίντεο σας πάλι, απλώς δεν θα είναι όλα βίντεο απαντήσεις από email που έχουν σταλεί πριν πέντε θα είναι βίντεο που έχουν να κάνουν με την παρούσα επικαιρότητα, γιατί σαφώς περνάμε μια πάνω δοκιμασία, όπω έχουμε και τι προηγούμενε μέρε. Πανδημία, πάνω δοκιμασία. Και θεωρώ ότι ω ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι, οφείλουμε να έχουμε στραμμένη την προσοχή μα σε όλου εσά και σε όλου εμά που είμαστε κλεισμένοι στο σπίτι και παθαίνουμε διάφορα. Πολλά πράγματα παθαίνουμε. Τι παθαίνετε εσεί. Εγώ είδατε, ξεσπάω στα μαλλιά μου. Είδατε ότι τα μαλλιά μου μεγάλο αρκετά για να μπορέσω να τα μαζεύω. Ναι, Έχω καταλάβει το λάθο. Τα άκουσα και προσπαθώ να κάνω λίγο πιο μακριά. Σα το είπα και χθε αυτό. Και επί τη ευκαιρία τώρα που κάνω προσωπικά σχόλια. Εγώ θα, διαβάσω κάποια σχόλια που διάβασα χθε το βράδυ. Και από εκεί κατάλαβα, χθε το βράδυ από την αντίδρασή μου, κατάλαβα ότι μάλλον η θερμοκρασία μου είχε σκαμπανεβάσματα όχι από κανέναν ιό, αλλά λόγω των ημερών του μήνα. Γιατί οι πρώτε μέρε που έχω πάρα πολύ θυμό και είναι δύσκολο να Πρατηθώ. είναι οι μέρε που περιμένει να έρθουν εκείνε οι μέρε του μήνα. Λοιπόν, μου γράφει μια κυρία χθε το βράδυ. Ε, τώρα να το βρω. Θέκλα Πετρίδου. Κυρία, Θεκ, κυρία, Πετρίδου, καλησπέρα σα. Πραγματικά παρέχετε πολύτιμη συνδρομή σε κέρια θέματα που απασχολούν πολύ κόσμο. Πέρα όμω από την ειδική γνώση που διαθέτετε λόγω του επαγγέλματο σα και την οποία προσφέρετε προ μεγάλη σα τιμή αφιδό, ο αυθορμητισμός σας πολλές φορές υπερβαίνει τα εσκαμμένα, καθώς κοινοποιείται θέματα αρκετά προσωπικά του οίκου σας, ενώ αυτά νομίζω ότι δεν ενδιαφέρουν το ευρύτερο κοινό σας. Είναι μια κυρία που έχει και το όνομά της, δεν, την έχω ξαναδεί αυτό το πρόσωπο να σχολιάζει, δεν θα πω το όνομα. Εχτιμώ ιδιαίτερα την πολύτιμη βοήθειά σας, αλλά πιστεύω ταυτόχρονα ότι η κριτική και δίκαλο προαίρετη είναι πάντα επικοδομητική. Να είστε καλά και υγιείς. έβαλαν dislike και απάντησα. Κυρία μου, έχετε πάντοτε τη δυνατότητα να μην βλέπετε τα βίντεο μου. Θα το εκτιμήσω να αποχωρήσετε από το κανάλι. Αυτό που γράψατε με τίποτα δεν είναι επικοδομητική κριτική, όπω. Κάτσε το βρω, γιατί. Το έχω φωτογραφίσει και το έχω. Το έχω. Δεν είναι ολόκληρο. Ένα λεπτό να το βρω και δεν έχει απαντήσει πίσω, γι' αυτό το λόγο... Λοιπόν, τη είπα ότι δεν είναι επικοδομητική κριτική όπως εσείς η ίδια αυθαίρετα την βαφτίζετε, να πάτε να βλέπετε βίντεο εκεί που δεν υπερβαίνονται σκαμμένα. Και τη έστειλα και το link να δει το βίντεο που είναι από 4 Φεβρουαρίου και είναι πρωτού με ανακαλύψετε εσεί. Το βίντεο που είχαμε κάνει μαζί με τον Παναγιώτη το Couples Vlog, να σου κάνω μια επικοδομητική κριτική ή να σου κάνω μια καλόπιστη κριτική. Λοιπόν, εδώ εμείς σε αυτό το κανάλι έχουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τη ζωή και βλέπουμε και την ψυχοεκπαίδευση. Το κανάλι αυτό έχει ζωή 9 χρόνια, έχει ενεργή δράση 3 χρόνια, έχει 37.000 ανθρώπους που είναι εγγεγραμμένοι στο κανάλι, κάθε μήνα μπαίνουν πάνω από 100.000 διαφορετικοί άνθρωποι στο κανάλι, οπότε για οποιονδήποτε, οποιοδήποτε ενοχλείται ότι υπερβαίνω εγώ τα εσκαμμένα, γιατί σας λέω ότι είχα δέκατα πυρετού και τελικά δεν ήταν αυτό που φοβόμουνα, τελικά ήταν εκείνες οι μέρε του μήνα. Ή επειδή σας λέω την αλήθεια από ότι δεν γιατί δεν βρίζω αυτήν την κυρία χθε. Γι' αυτό διάβαζα έτσι κοροδευτικά το, μήνυμά τη, γιατί εσεί εσείς που είστε πολύ καιρό εδώ γνωρίζετε ότι είμαι αυτή που είμαι και είμαι αυθεντική. Και άμα νευριάζω, νευριάζω. Νευρίασα χθε. Λοιπόν, όποιου δεν του αρέσει να, να, πώς το έχει πει, να υπερβαίνονται τα εσκαμμένα, να πηγαίνει εκεί που τα εσκαμμένα είναι εσκαμμένα και να μένει στα εσκαμμένα και να μας αφήσει σίγους. Εντάξει, κανεί, κανεί. Κύριε Λέισον τώρα, έρχεται μια υποθέτω αυτή η κυρία πέγει στα 50, δεν ξέρω, έτσι υποθέτω, στα 60, στα 70, κάποια θείουσα θα είναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω τι είναι, δεν ξέρω τι είναι. Αυτό που ξέρουν ότι σίγουρα αυτή τη γυναίκα, αυτή τη γυναίκα την ενοχλεί η δική μου αυτοαποκάλυψη, Ίσως γιατί η ίδια προσπαθεί πάρα πολύ να μην συναντηθεί με τον πραγματικό της αυτό. Και ίσως την ενοχλεί να ακούει ανθρώπους να αυτοαποκαλύπτονται γιατί η ίδια δεν τολμά να αποκαλυφθεί και στον ίδιο στον εαυτό. Και σαν να μου λέει, εσύ ως ψυχολόγος πες αυτά που θα πεις αλλά πες το σε ένα σημείο. Μην το κάνεις και πολύ προσωπικό και να μπορέσω εγώ να ταυτιστώ και μετά να νιώσω λίγη ενσυναίσθηση ή να νιώσω για μένα κάτι και να ενοχληθώ. Θέλω απλώ να μου χαϊδεύει τα αυτιά. Εδώ δεν χαϊδεύουμε αυτιά. Τραβάμε και αυτά και αυτιά, μαλάκι, μεταφορικά. Αυτά για την κυρία. Σβήνουμε τι φωτογραφίε τη από εδώ. γιατί <laughs> τα, έχω, τα, έχω, τα έχω μαζέψει εδώ πέρα για να σα κάνω ζύμπερα ρεσιτάλ. Λοιπόν, μια άλλη φίλη λέει χθε. Θεκλάκι μου, έχω μια ιδέα. Θα μπορούσε να μα κάνει πεντάλεπτα βιντεάκια για το πώ να επιβιώσουμε ψυχολογικά από αυτή την κατάσταση. Ή τρίλεπτα. σα ίσα έτσι για δυναμωτικό. Θέλετε δηλαδή σφιδάκια. Σφινάκια. <σφυγελίδι> Θα σα λέω. Shit happens. Αν το λέω συνέχεια, να πάει τρία λεπτά. Πίστεψέ με, για κάποιου από εμά, δύο λόγια από σένα μένω σκουλαρίκι στο αυτί μα που λέμε και στην πατρίδα μου. Σε λατρεύω και εγώ σε αγαπώ πολύ. Είναι καλή ιδέα σου. Είναι πάρα πολύ καλή ιδέα σου να κάνω σύντομα, σύντομα βιντεάκια δυναμωτικά. Να κάνω μια σειρά δηλαδή. Που να μην είναι το έκτακτο βλόκ του μένουμε σπίτι, να είναι. Ε, 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 κάτσε να το σημειώσω. Σφινάκια μένουμε σπίτι. <laughs> να, δούμε τι, να δούμε τι θα κάνουμε εδώ πέρα, δεν θα, θα κάνουμε σε αυτό το κανάλι πια. Θέλω να σας πω, το γνωρίζετε ήδη γιατί έβαλα το πρωί μία ανάρτηση στην κοινότητα, θέλω να σας πω ότι έχω φτιάξει ε, διάφορες καινούριες playlist και θα φτιάξω και άλλες. Οι τρεις καινούριες playlist είναι τα έχω φτιάξει με παντρεμένο παντρεμένη, η μάνα μου είναι τοξική και τα έχω φτιάξει με διάγνωση του διάγνωστη. <laughs> Μεταξύ σα είπα, χθε γύρισα και το τελευταίο βίντεο από αυτά τα προκαθορισμένα που θα παίξει την Πέμπτη το πρωί. Δηλαδή, έχουμε το απόψινό, Τρίτη βράδυ, Τετάρτη πρωί, Τετάρτη βράδυ, Πέμπτη πρωί και μετά θα είμαστε μόνο με έκτακτα μέχρι την άρση τη καταστάσεω εκτάκτου που έχουμε και στην Κύπρο και στην Ελλάδα και στο κανάλι μα. Και θα επιστρέψουμε μετά στην κανονική μα ροή. Ε, είναι τέλεια. Είναι τέλειο και αυτό του βραδινού τη Τετάρτη και αυτού του πρωινού τη Πέμπτη. Τέλεια θέματα. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, τι λέτε εσεί, Να κάνουμε σφινάκια μενούμε σπίτι, ή <laughs> να κάνουμε δυναμωτικά σφινάκια. Τριλεπτά. Έτσι, να κάνω μια λίστα από εκεί, σφινάκια μενούμε σπίτι. Πάμε παρακάτω. Μια φίλη, η Μαρία Κατσούλη, λεπτά ετσι ξέρει ποια είναι, μου έστειλε το πρωί η ευλογημένη δύο links που είναι οι χάρτε, δύο διαφορετικοί χάρτε που δείχνουν την εξάπλωση του κορονοϊού στον πλανήτη. Ε, δύο επίσημοι χάρτε, οι οποίοι είχαν κάτι μεγάλε κουκίδε πάνω από την Ευρώπη, πάνω από την Ελλάδα, πάνω από τη Γαλλία, ξέρω εγώ, και η Ισπανία, η Ιταλία, η Ιταλία ήταν κατακουκκινισμένη, πιο λίγε στην Αμερική, ελάχιστε στην, στην Αφρική κλπ. Και, μου λέει, να τα, τα βλέπουμε και αυτά θέκλα μου και τι γίνεται τώρα με τον πανικό για τον κορονοϊό. Και τη είπα τη Μαριούλα και σα λέω και εσά, δεν είναι ανάγκη να τα κοιτάμε αυτά, με ποια έννοια. Με την έννοια ότι Βλέποντα τη μακροπρόθεσμη εικόνα, δηλαδή βλέποντα την εικόνα του πόσα καταγρασ... καταγραμμένα κρούσματα υπάρχουν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία και το COVID, που είναι ε, ε, ένα τμήμα του, της ομοσπονδιακή κυβέρνηση στην Αμερική. Τι λέει το COVID. το COVID είναι ο κορονοϊό. Ε, έχει, έχει ένα τμήμα στι, της ομοσπονδιακή κυβερνήσεω, είναι ε, ε, τμήμα ελέγχου λιμοδόνων νοσημάτων στην Αμερική. Αυτοί έχουν τα επίσημα καταγραμμένα κρούσματα. Τα οποία α, έχει αναφέρει κάθε χώρα. Και επειδή η κάθε χώρα αναφέρει τα κρούσματα που ήδη έχει διαγνώσει, και τα κρούσματα που ήδη έχουν διαγνωστεί είναι τα σοβαρά κρούσματα, είναι φοβητσιάρικο να βλέπετε πόσα είναι τα διαγνωσμένα κρούσματα, πόσα είναι σοβαρά, πόσα έχουν καταλήξει, πόσα έχουν τελειώσει. Δηλαδή η πραγματική στατιστική θα βγει όταν περάσει όλο αυτό και όταν θα φανεί. Πόσοι άνθρωποι περίπου έχουν νοσήσει ή έχουν μεταφέρει τον ιό ω φορεί και πόσοι από αυτού έχουν καταλήξει, Είναι φοβιστικό να τα βλέπετε αυτά. Η γνώμη είναι να μην τα βλέπουμε. Και η γνώμη επίση να μην βλέπουμε τηλεόραση. Γιατί η τηλεόραση είναι, οι ειδήσει, ειδικά αυτή την περίοδο, είναι φοβητσιάρικε. Πάρα πολύ. Δηλαδή τι βλέπει και ανεβαίνει, γίνεται μια ένταση μια... και ω προ τι. Αφού έχουμε πάρει το μήνυμα. Το μήνυμα είναι ότι χρειάζεται να μείνουμε σπίτι για να προστατέψουμε αυτού και αλλήλου. Τα έχουμε πει χίλιε φορέ αυτό το βίντεο θα μπει στην κολεξιόν Μένουμε Σπίτι, αυτή που, έχει, που, έχω σαν playlist στο κανάλι. Θα σα την ποστάρω και όλα το playlist και στην κοινότητα για να, το, να, τα βρίσκετε μαζί με ένα τα βίντεο Μένουμε Σπίτι. Λοιπόν, ε, ξέρουμε γιατί πρέπει να μείνουμε σπίτι. Ήδη το κάναμε Μένουμε Σπίτι. Οπότε τι λόγος υπάρχει να πανικοβαλόμαστε συνέχεια αν μπορεί να πάθω αυτό, αν μπορεί να πάθω το ένα, μπορεί να πάθω το άλλο και να είμαστε συνεχώς με ένα, μυ... με ένα στον στο, στο ποπό. Λοιπόν, έχω βρει από το Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο, από το λογαριασμό του στο Twitter τα εξή ρητά τα οποία μου άρεσαν. Δεν φοβάμαι τις καταιγίδε διότι μαθαίνω πώς να ταξιδεύω με το πλοίο μου. Λέει Λουίζα Μέι Αλκοτ είναι αυτό το ρητό και το έχει αναρτήσει στο ανοιχτό λαϊκό πανεπιστήμιο. Μετά ένα άλλο του Μο σε dim οι δυσκολίε στη ζωή έρχονται για να μα διδάξουν ότι πρέπει να αισθανθούμε άβολα για να κάνουμε αλλαγέ και να προχωρήσουμε στη ζωή μας. Και το τρίτο που έχω βρει, το οποίο είναι του Mark Twain, το θάρρος είναι αντίσταση στο φόβο. Κυριαρχία του φόβου, όχι απουσία του φόβου. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο και θέλω να επιμείνω σε αυτό. Θαραλέος άνθρωπος δεν είναι αυτός που δεν φοβάται. Θαραλέος άνθρωπος είναι αυτός που φοβάται και καταλαφέρνει να επιβληθεί στο φόβο του. Σας είπα και εγώ τι πέρασα τις προηγούμενες δύο μέρες. Ε, σήμερα είναι Τρίτη, Κυριακή βράδυ ένιωθα έτσι λίγο άσχημα, πήρα τον πυρετό, είχα 37.2, 37.3, τη Δευτέρα χθες θερμομετρώμουνα καθημερινά, ε, κάθε μία ώρα, κάθε δύο ώρες, είχα 30, σας πω και τι είχα, spikes ονομάζονται, 7 δέκατα, σήμερα είμαι καλά, σήμερα είναι όλα κάτω από 37. Είχα ξέρω εγώ 37.2, μετά 36.2, 37, 37.3, 38 και σήμερα έχω 38, 39, δηλαδή χαμηλά. Και χθε πήρα τον αδερφό μου, ο οποίο είναι ιατρό, και μου λέει: Μην ανησυχεί, βύχει, του λέω: Όχι, δεν βύχω. Μου λέει: Λαχανιάζει, του λέω: Όχι περισσότερα από όλε φορέ, γιατί ξέρετε ότι είμαι και, μιας, μιας, ενός και δυστυχώς, μια μιας... ενό εκτοπίσματο. Και δυστυχώ ένα από τα κακά που μα κάνει τώρα αυτή η καραντίνα είναι ότι ακόμη δεν έχω βρει χρόνο να πάω να περπατήσω. Όχι ότι δεν μπορώ να περπατήσω, μπορώ να περπατήσω έξω στη φύση. Το λέω ότι δεν έχει κανένα να μα συλλάβει εδώ. Άμα περπατάμε μόνοι στη φύση, αλλά δεν έχω βρει χρόνο όντω. Λοιπόν, μου λέει ο αδερφό μου, περίμενε, μην πα στο νοσοκομείο, μην ζητήσει να σου κάνουν τεστ, γιατί θα, θα, ξοδευτεί το τεστ το οποίο θα το χρειάζεται πολύ περισσότερο ένα άνθρωπο που ανήκει στι ευάλωτε ομάδε πληθυσμού. Εγώ παρόλο που έχω διαβήτη, δεν ανήκω στι ευάλωτε ομάδε πληθυσμού, επειδή είναι πολύ καλά ρυθμισμένο το ζάχαρο και η ενσουλήνη μου. Άρα οι αναλύσει μου και ο οργανισμό μου λειτουργεί να μην έχω διαβήτη. Είπαμε πολλέ φορέ, παίρνω τα φάρμακά μου με θρησκευτική βλάβια, κάνω τη διατροφή μου, δεν τρώω τίποτα που να βλάπτει κλπ. Εγώ ένιωσα το φόβο μου, τον ένιωσα, αφέθηκα τον εαυτό μου να νιώσω το φόβο του, δεν το μοιράστηκα μαζί σας προτού τον εξερευνήσω και προτού τον, τον κυριαρχήσω για να μην σας α, πανικοβάλω άδικα. Και όταν κατάφερα να τον υπερνικήσω και να συνειδητοποιήσω, να τον εκλογικεύσω και να περάσει και το χρονικό διάστημα να φανεί ότι δεν ανεβαίνει αλλά κατεβαίνει και να συνειδητοποιήσω δεν είναι τίποτα, Πλέον μπορώ να δείξω θάρρο. Δεν μπορούσα να δείξω θάρρο την Κυριακή, ούτε χθε πάνω σε αυτό το θέμα. Φοβόμουν. Και είναι φυσιολογικό να φοβόμαστε. Γιατί όταν φοβόμαστε, αναγκαζόμαστε και παίρνουμε κάποιε προφυλάξει. Υπό το κράτο αυτού του φόβου, χθε αποφάσισα να αναστείλω. Προσωρινά τα βλόγκ, τα πρωινά και τα βραδινά, με τις επιστολές και να κάνω μόνο έκτακτα για να βρω περισσότερο χρόνο να κοιμηθώ, να ξεκουραστώ και να προστατεύσω έτσι το νοσοποιητικό μου σύστημα. Σε περίπτωση που έρθουμε σε, έρθουμε σε επαφή με τον ιό ή που ήρθαμε σε επαφή με τον ιό, να μπορέσω να το καταπολεμήσει. Μαριγούλα, κλείσε τι τηλεοράσει, είπαμε. Και ωραίο αυτό που λέει ο Μαρκτουένα. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που λέει. Πάρα πολύ ωραίο λέει ότι φόβο. Το θάρρο είναι αντίσταση στο φόβο, κυριαρχία πάνω στο φόβο, όχι απουσία φόβο. Είναι οι παλαβοί που δεν φοβούνται. Μετά βρήκα μια πολύ ωραία γελιογραφία από το φίλο μου τον Γιώργο το Μουτίδη, τον γελιογράφο, ο οποίος έχει αυτή την έχει αυτή την, αυτό το σκίτσο, έναν τύπο να κάθεται πάνω στον καναπέ. Ο Γιώργος Ο Γιώργο είχε φτιάξει ένα από του δυο πίνακε που είχα background στο, στο γραφείο στη Λευκοσία όταν πρώτο ξεκινήσαμε τα βλόγια. Και είναι με την κουπέλα με τα καρέ κόκκινα μαλλιά, την παχουλή. Mm. Ποιο το περίμενε, λέει, πω πως τη μεγαλύτερη μάχη τη ζωή μα θα τη δίναμε από τον καναπέ. Σοφό. Μπράβο, Γιώργο Μητίδη. Σοφό. Πολύ σοφό. Λοιπόν, σήμερα το πρωί έβαλα εγώ μια ανάρτηση στην κοινότητα, την είδατε και έγραψα. Ένα λεπτό να τη βρω και πρέπει να σας έσπασα και τα νεύρα σας κιόλας γιατί μέχρι να καταφέρω να την ποστάρω είδα και έπαθα. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε. Μόλις έφτιαξα αυτό το καινούριο playlist, η μάνα μου είναι τοξική και λέω να αναδιαρθρώσω λίγο το κανάλι αυτής τις μέρες και έχουν προσθεθεί 31 σχόλια κάτω από αυτή την ανάρτηση. Λοιπόν, και διάλεξα μερικά για να διαβάσω. Λέει μια φίλη Βάσο, καλημέρα, υγεία και χαρά σε όλους. Μήπως θέλει να μας διδάξει κάτι όλο αυτό που γίνεται, πολλά φιλιά. Τις απαντάω και εγώ, τις Βάσος, ναι, και εγώ αυτό σκέφτηκα. Είμαστε μια γενιά η οποία δεν έχει βιώσει ε, μέχρι σήμερα, ούτε εμείς έχουμε βιώσει, ούτε οι γονείς μας έχουν βιώσει κατάσταση πανδημίας. Η προηγούμενη εποχή, η προηγούμενη περίοδο που είχαμε πανδημία στην ανθρωπότητα ήταν το 1918-1919, τότε με την Ισπανική γρήπη. Δεν έχουμε ξαναβιώσει κάτι τέτοιο. Ούτε εμεί, ούτε οι γονεί μα. Οι παππούδε μα το έχουν βιώσει. Οι γονεί μα όχι. Οπότε δεν είμαστε ε, μαθημένοι να με αυτή τη συνθήκη ότι στο ανθρώπινο γένο, στην ανθρώπινη ιστορία, μπορεί να έρθει ένα καινούριο ιό, ο οποίο να μεταλλαχθεί από ζώο και να μεταδοθεί με ένα περίεργο τρόπο από το ζώο στον άνθρωπο. Δεν μπορώ να ξέρω πώ. Έχω δει πάρα πολλά. Ξέρετε ότι είμαι φαν πολύ των ντοκιμαντέρ. Έχω δει πολλά ντοκιμαντέρ και συνεντεύξει επιστημόνων αυτέ τι μέρε. Δεν κατάλαβα πώ. Νομίζω ότι αυτή κατάλαβα πώ. Λέει, υπάρχει μια απειροελάχιστη περίπτωση στην οποία όταν ένα άνθρωπο έρθει σε επαφή με έναν ιό που έχει το ζώο, μεταξύ κορονοϊού έχουν και οι γάτε, κορονοϊού έχουν και οι σκύλοι, κορονοϊού έχουν και οι νυχτερίδε προφανώ. Ε, Υπάρχει μια περίπτωση που αν έρθει σε επαφή και πάρει αυτό τον, τον, τον ιό που δεν είναι στο ανθρώπινο είδο, το δικό του τον DNA να το μεταλλάξει και μετά να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτή τη στιγμή αυτό που γνωρίζουμε σίγουρα είναι ότι ο κορονοϊό μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δεν μεταδίδεται από ζώα σε άνθρωπο και κάνω ισχυρή έκκληση να μην επιδείξουμε σκληρότητα στα ζώα αυτές τις μέρες, γιατί δεν μας φταίνε με τίποτα τα ζώα, αν κάποιοι άνθρωποι δεν τηρούσαν τους κανόνες υγιεινής και έτυχε αυτό που συμβαίνει κάθε κανένα αιώνα στην ανθρώπινη ιστορία, να μεταλλαχθεί ένας ιός από ζώο, να πάει στον άνθρωπο, ο άνθρωπος να έχει ανοσία και λόγω του ότι έχει ανοσία, δηλαδή... Λόγω, λόγω, του ότι δεν έχει νοσήσει ποτέ από αυτόν τον ιό, ώστε να έχει αντισώματα, αυτός ο ιός να η αποτελέσει πανδημία. Δηλαδή να είναι επικίνδυνο να τον κολλήσουμε όλοι, όλα τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων που είμαστε πάνω στη γη. Δεν μα φταίνουν τα ζώα. Εμεί φταίμε που δεν κάνουμε καθαριότητα, που δεν καθαρίζουμε, δεν πλένουμε συχνά τα χέρια μα. Εγώ προσωπικά σα το έχω πει και άλλε φορέ ότι τα χέρια μου πάντοτε τα πλένω πολύ συχνά. Και επίση έχω σπρέι αντισηπτικό το οποίο βάζω στα χέρια μου ή βάζω την ώρα που θα βάλω το σκουλαρίκι πάντοτε το κάνω με το αντισηπτικό. Γενικά είμαι υποχόντρια και θα έλεγα και λίγο ψυχαρικαστική. Το έχω αυτό, Α, τώρα μυρίζω ολόκληρη καθαρό ηνόπλυνο. <laughs> και ο γιο μου προχθέ μπαίνει στο δωμάτιό μα και λέει: Πώ μυρίζει έτσι το δωμάτιό σα. Του λέω: Μυρίζει καθαρό ενόπνευμα. Γιατί είμαστε δύο ψυχανεγκαστικοί εδώ πέρα, οι οποίοι έχουμε το ενόπνευμα. Ναι, έχουμε αυτά τα. Αυτό είχε μέσα προσέπτη και ένα αντισεπτικό σπρί, αλλά το γεμίσαμε ενόπνευμα. Για παράδειγμα, τι μπατονέ τις, εμ, Ο το ασπίδε που βάζουμε στα αυτιά μα το μάνα κοιμηθούμε, γιατί προφανώ ροχαλίζουμε και οι δύο και δεν θέλουμε να ξεπέρασουμε άλλο. Πάντω τι ψεκάζουμε ενόπνευμα. Έχουμε αυτά. Τα έχουμε. Αυτά τα, τα ειχαμε Όχι τώρα, Εάν όλοι ήταν τόσο. Προσεκτική με την καθαριότητα, δεν θα έπαιρναν ιό από ζώο. Γιατί προφανώ ο ιός από το ζώο σημαίνει ότι σκότωσαν το ζώο και με γυμνά χέρια, που προφανώ είχαν αμυχέ, επεξεργάζονταν το ομό κρέα και έτσι μπήκε στο αίμα κάποιου ο ιό, δεν ξέρουμε ποιου, και έτυχε αυτό να έχει αυτή τη, τη σπάνια γενετική μεταβλητή, έτσι ονομάζεται genetic variable, variable που να μπορεί το σώμα του. Να δώσει όθηση στον ιό από ιό ζώο να γίνει ιό ανθρώπου. Δε φταίνει τα ζώα γι' αυτό. Και προσοχή στα ζώα. Μια άλλη φίλη λέει. Εντωμεταξύ σήμερα πίνω πρώτη φορά καφέ χωρί ζάχαρη. Δεν είναι και, και άσχημο. Βασικά τον περίμενα πολύ χειρότερο. Αλλά παρόλα αυτά μου κακοφαίνεται. Έχω βάλει στόχο να κόψω τη ζάχαρη, μια και αυξάνει τι φλεγμονέ και ρίχνει την άμυνα του νοσοποιητικού. Φύλα και σε όλου. Λέει η φίλη Κάθριν. Τη λέω πολύ καλή ιδέα. Χρησιμοποίησε γάλα με χαμηλή λακτώζη, γλυκίζει κάπω. Και εγώ γάλα με χαμηλή λακτώζη χρησιμοποιώ. Και μου λέει φίλη, και εγώ γάλα χωρί λακτώζη πίνω, σα φιλώ γλυκά. Έτσι είναι. Εμεί πίνουμε εδώ πέρα τον καφέ χωρί ζάχαρη, αλλά φιλάμε γλυκά. Λοιπόν, μια άλλη φίλη λέει: Καλημέρα, γλυκέ μα θέκλα. Εγώ έχω τρία παιδιά, γιατί εγώ έγραψα ότι έχω δύο παιδιά στο σπίτι. Έχω δύο αγόρια στο σπίτι, ένα 45 και ένα Ελπίζω να μην δουν αυτό το βίντεο. Δεν με συνομάρουν κάπω αυτοί εδώ μέσα και δεν τα βλέπουν. <laughs> Ελπίζω να μην το δουν. Και θα έχουν παράπονο. Ο Μεν θα έχει παράπονο, ο 23χρονο τον υπαγόρη. Ο Μεν 45χρονο θα έχει δεν θα έχει παράπονο όπω τον υπαγόρη, θα έχει παράπονο ότι κουμπί την ηλικία του. Καταλάβατε. Το καταλάβατε. Ναι. Ο ένα, ο μικρό θέλει να φαίνεται μεγάλο, ο μεγάλο θέλει να φαίνεται μικρό. Όπω και να έχει, είμαι εγώ εδώ. Ε, λέει, εγώ έχω τρία, 24, 22 και 18, κορίτσια και αγόρι, οπότε κόσμο, παίρνει κουράγιο το φαντάζεστε η μόνη χαρούμενη είμαι εγώ που επιτέλους τα χαίρομαι, χα χα χα, υγεία σε όλο τον κόσμο. Εγώ μπορώ να πω ότι τα χαίρομαι, <laughs> εγώ μπορώ να πω ότι έχω ανάμειχτα συναισθήματα, ποτέ δεν ήμουν και πολύ φαν του μαμαδίστικου στυλ, αν και το έχω, αλλά επειδή το έχω περάσει, έχω περάσει όλη αυτή τη μανούβρα μόνη, ε, από το 2001 έως το 2016, να είμαι μονογονιός, ε, είναι λίγο τρομακτικό το να έχω τα παιδιά στο σπίτι ενώ τώρα εκτός εκτό διακοπών. Ε, μ' αρέσει, αλλά απ' την άλλη με φοβίζει κιόλα. Νομίζω ότι. Να, που είναι αυτή η κυρία που με είχε κράξει χθε, να με κράξει τώρα, ότι λέω τα προσωπικά μου και υπερβαίνοντα καμένα, καμένα, να σα πω ότι επειδή αγαπώ πάρα πολύ την οικογενειακή ζωή και επειδή είχα πολύ μεγάλη επιθυμία να ζήσω χαρούμενη, ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή με τα παιδιά μου, τα παιδιά μου αναφέρουν ότι έχουν ζήσει χαρούμενη οικογενειακή ζωή με μένα. Εγώ λυπάμαι που δεν ήμουν τόσο χαρούμενη όσο θα ήθελα όταν ήταν μικρά. Σαν να με τρομάζει λίγο η οικογενειακή ζωή με την έννοια ότι αν έχω κάτι όμορφο στη ζωή μου μπορεί να το χάσω. Αυτό είναι φοβία το οποίο πρέπει να το, να το καταπολεμήσω. Εντάξει. Γι' αυτό Έχουμε αυτέ τι μέρε ένα τέτοιο βλόγο από αυτά που φτιάξαμε. Θα τα δείτε. Και δεν, για δεν, είναι αυτέ τι μέρε ένα θέμα του. Φο... ή το κάναμε ήδη. Έχω φοβία για τι σχέσει. Το έχουμε κάνει αυτό που λέει πως έχω φοβία για τι σχέσει. Λοιπόν, ο φίλο μα ο Θανάσης, ο Νικολαίδη έγραψε. Το μέρο που αγαπώ πιο πολύ από όλα είναι το σπίτι μου, αλλά είναι σαν να τρώω κάθε μέρα το αγαπημένο μου φαγητό. Same here, του λέω. Και είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Εμεά που μα αρέσει να καθόμαστε στο σπίτι, θα έρθει μια στιγμή εμείς οι εσωστρεφείς, θα έρθει μια στιγμή που θα μας κακοφανεί. Φανταστείτε τους εξωστρεφείς θανάσι που είναι αναγκασμένοι να καθίσουν στο σπίτι που δεν κάθονταν ποτέ. Φανταστείτε οι εξωστρεφείς τι έχουν να πάθουν. Που σου λέει θέλω να βγω έξω. Φανταστείτε οι άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν συνέχεια έξω από το σπίτι για να αποφύγουν ένα τον άλλο. Τι γίνεται τώρα που αναγκαστικά έχουν συνεχώς επαφή ένας με τον άλλο, ε? Τι γίνεται. Θα σα πω τώρα να γελάσετε χωρί αυτό να έχει σύνδεση με το ότι δεν αντέχουν ένα τον άλλο. Οι γονεί μου είναι σε καραντίνα, του έχουμε βάλει σε καραντίνα. Από το Σάββατο το βράδυ του πείσαμε να μπουν σε καραντίνα και έχουν μπει πραγματικά σε καραντίνα, δεν έχουν βγει ούτε έξω στην αυλή. Παίρνω τηλέφωνο σήμερα το πρωί του πρωί στον πατέρα μου, του λέει τι γίνεται. Μου λέει τι να γίνεται, εδώ είμαστε στην καραντίνα, του λέω τι κάνετε, μου λέει προσευχόμαστε και καλά κάνουν και προσευχή είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στη δύναμη τη προσευχή και στη δύναμη που έχει να ηρεμεί, να ηρεμεί και τη δική μα ψυχή που προσευχόμαστε και ότι στέλνουμε με θετικό τρόπο την ενέργειά μα σε άλλου ανθρώπου. Μου λέει προσευχόμαστε, διαβάζουμε βιβλία. Να σου πω, έχουμε βγάλει και ένα ρητό εδώ πέρα. Είμαστε σαν τα βρέφη, λέει, που είναι μάμ, κακά και νάνι. Αυτό είμαστε και εμεί. Του λέω κοιμηθείτε, ξεκουραστείτε, αποφεύγετε τι τηλεοράσει για να μην τρομοκρατήσετε. Και λοιπά. Και επίσης χάρηκα πάρα πολύ γιατί ο πατέρας μου έχει βάλει στο facebook μια ανακοίνωση ότι, τώρα στη διαβάσω τι ανακοίνωση έχει βάλει ο παπάς μου. Πα, Πάντρεας. Τη διάβασα χθες και μου άρεσε. Έβαλε ο πατέρας μου χθε την εξή ανακοίνωση στο λογαριασμό του στο facebook. Έγραψε τώρα το βρώ η εξομολόγηση λέει ε, έχει βάλει μια ανάρτηση στο blog Τη ενορία του, ο Πάτερ Ανδρέα λόγω του κορονοϊού και μετά τι οδηγίε που ο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου έδωσε στη δημοσιότητα χθε, και επειδή ο ίδιο ανήκει σε ομάδε υψηλού κινδύνου, αναστέλει τι εξομολογήσει μέχρι νεοτέρα. Και του έγραφαν από κάτω οι πιστοί: Εύχομαι να πάνε όλα καλά, Πάτερ Ανδρέα. Ο Θεό ξέρει πολύ καλά και την ψυχή μα και την καρδιά μα. Στεναχωριέμαι, βέβαια, πολύ. Αλλά α ακολουθήσουμε τι οδηγίε και όταν όλα περάσουν, η όλη οικογένεια γύρω από ένα τραπέζι. Εύχομαι τα καλύτερα σε όλου μα. Μια άλλη φίλη λέει: Ο Θεό να βοηθήσει, του έγραψε από κάτω. Γεωργία, Γεωργίου, είτε το λόγο. Άλλο φίλο έγραψε: Καλημέρα σα, αγαπημένη μα πνευματική πατέρα. Πολύ σοφή η αποφασή σα. Είμαι σίγουρο ότι η προσευχή σα θα είναι μαζί μα. Άλλωστε είμαστε κρεμασμένοι από το ιερό πετραχύλι σα. Με πολύ αγάπη και σεβασμό, ασπάζουμε πάζουμε τη δεξιά σα. Ο Άγιο Τραδικό μα Θεό να βάλει το χέρι του και σύντομα να είμαστε όλοι μαζί. Την ευχή σα, πατέρα Ανδρέα. Εύχομαι ο Θεός να σας είχε καλά Πάτερ Ανδρέα και περιμένουμε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές τα θεόπνευση τα λόγια μας, σας που θα μας στηρίζουν, η Θεανό. Μια άλλη φίλη λέει, ο Θεός να είναι μαζί μας καλέ μας Πάτερ, να δίνει δύναμη και υπομονή φωτισμό σε όλους μας, ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή τη δοκιμασία. Να είστε καλά και να εύχεστε για μας. Ο Θεός βοηθός. Η Όλγα, μια φίλη μου λέει, μπράβο Πάτερ Ανδρέα, πολύ σοφή απόφαση. Συγχαρητήρια Πάτερ Ανδρέα, πολύ ορθές οι απόψεις σας. Πολύ σωστά ενεργήσατε, πατέρα, να δεν προσέχετε την υγεία σα. Υπάρχουν και τα πνευματικά σα παιδιά που είναι πολλά, σα έχουμε ανάγκη για πολλά ακόμη χρόνια. Την ευχή σα, πάτε. Ο Θεό να μα βοηθήσει. Σωστή απόφαση. Και χάρηκα πάρα πολύ που είδα την ανταπόκριση από τα πνευματικό παιδιά του πατέρα μου χθε σε αυτή του την ανάρτηση. Γιατί πραγματικά να τα λέμε αυτά τα πράγματα, υπάρχει και άλλη της εκκλησίας, η, η άλλη πλευρά τη Εκκλησία, η όχι σκοταδιστική, η άλλη πλευρά τη Εκκλησία των ανθρώπων οι πιστεύουν. Ότι ο Θεό μα έχει δώσει το μυαλό, ο Θεό έχει δώσει το μυαλό στον άνθρωπο και ο Θεό έχει επιτρέψει να αναπτυχθεί επιστήμη. Εγώ έχω πει παλιέ φορέ για μένα, δεν θα ξαναπώ για μένα, ότι εγώ προσωπικά δεν είμαι άθεη, αλλά δεν είμαι θρήσκα επίση. Αλλά σέβομαι του ανθρώπου οι οποίοι είναι θρήσκοι, αλλά έχουν και λογική και δεν είναι φανατισμένοι. Τώρα, μιλώντα περί λογική και μη φανατισμού, λέει μια άλλη φίλη στο καλημέρα τι κάνετε, να πω ότι είμαι καλά, θα πω ψέματα. Δύο λόγοι κυριαρχούν σήμερα και οι δυο στηρίζονται στο τι σπέρνουμε και τι θερίζουμε. Σπέρνουμε καλό, θα βρούμε καλό. Σπέρνουμε φιλαυτία, εισπράττουμε αυτό που μα συμβαίνει σήμερα. Βλέπει, καλή μου, ότι πάντα μα κυνηγά ο πειρασμό τη απληστία και τελείω ανώρεμη κατάντια μα. Εγώ διαφωνώ με αυτή την δόση τόσο πεσημιστική άποψη. Δεν είναι τιμωρία για κανέναν η πανδημία του κορονοϊού. Είναι μια πανδημία η οποία συμβαίνει. Ε, ανά τους αιώνες στην ανθρώπινη ε, ιστορία, να βρίσκονται ε, καινούργοι οι οποίοι να ταλαιπωρούν τους ανθρώπους και να πρέπει να κάνουν καραντίνες, να κάνουν θεραπείες κλπ. κλπ. Πνάστε, ηρεμήστε και θα, οι επιστήμονες θα βρουν, θα βρουν, το φάρμακο, θα βρουν το εμβόλιο και θα περάσει κι αυτό. Και θα, νομίζω, εγώ τη σκέφτομαι, ότι θα γίνει ένα από τα εμβόλια που θα, όπως κάνουν τα παιδάκια εμβόλια για τη διφθερίτιδα, την πολυμελίτιδα, την ηλαρά, όλα αυτά που κάποτε ήταν ασθένειε, που ήταν πανδημίε, έτσι θα κάνουν και για τον κορονοϊό, ίσω. Μια άλλη φίλη λέει. Καλημέρα, Θέκλα, και όλη η παρέα. Μένουμε σπίτι. Προσέχουμε. Όρεξη για δουλειέ καθόλου. Ναι, έχει εσύ. Εγώ έχω πάρει το αντίθετο. Έχω. <laughs> Προσέχουμε. Μαγειρεύω και βλέπω τα βίντεο τη Θέκλα. Ευχαριστούμε, Θέκλα. Είσαι μαζί μα με τι χρήσιμε συμβουλέ σου. Γι' αυτό σε αγαπάμε, γιατί είσαι απλή. Τα λε τα πράγματα με το όνομά του. Είσαι αληθινή καρδούλε. Δεν σε ενοχλεί μωρό μου εσένα που υπερβαίνοντα καμένα. Ή δεν τα σκάψε εσύ για να τα υπερβώ. Τι κακιά που είμαι, είμαι πολύ κακιά, ε. Με πείραξε. Με πείραξε. Με πει, πή... γιατί με πείραξε όμω τόσο πολύ. Να... νομίζω ότι με πείραξε το γεγονό ότι μπήκε ένα νέο πρόσωπο στο κανάλι και με τόση αλαζονία απευθύνθηκε να κάνει κακή, κακόπιστη κριτική ξεκάθαρα, χωρί να έχει καθόλου επίγνωση του που βρίσκεται, στο πόσες χιλιάδες άνθρωποι είναι εκεί που το γράφει, πόσα εκατομμύρια θεάσεις έχει αυτό το κανάλι, δηλαδή την περιμέναμε αυτή να ανακαλύψει την χινόπιτα. Στην Κύπρο λέμε αυτό ανακάλυψε την ταχυνότητα. Όταν κάποιο λέει το προφανέ, λέμε ανακάλυψε την ταχυνότητα. Ναι, κυρία μου, ανακάλυψε την ταχυνότητα. Ναι, βρίσκεσαι σε ένα κανάλι που η ψυχολόγο κάνει αυτοποκάλυψη. Και το κάνει αυτό νομίμω, επειδή δεν βλέπει πλέον κόσμο, επειδή δεν κάνει ψυχοθεραπεία από το YouTube. Αν δεν σε αρέσει η αυτοπακάλυψη, πήγαινε αλλού. Υπάρχουν άλλα κανάλια, ωραιότατα κανάλια που είναι στηλιζαρισμένε οι παρουσιάσει των ψυχοεκπαιδευτικών θεμάτων, χωρί καθόλου αυτό να αφορά τον ανθρώπο που τα παρουσιάζουν, που δεν θα ενοχληθεί καθόλου αυτό που σε ενοχλεί στη δική μου αυτό αναφορά. Έμα. Μια άλλη φίλη. Θέκλα, βγαίνετε καθόλου για περπάτημα εσεί, γιατί εγώ φοβάμαι ακόμα και αυτό πλέον. Κόβω βόλτε πάνω κάτω στο δωμάτιο μου, γιατί έχω πατέρα διαβητικό 56 ετών. Επίση, ήθελα να σχολιάσει το γεγονό ότι στην Ελλάδα, δεν ξέρω για Κύπρο τι γίνεται, στι ειδήσει εδώ και πέντε μέρε δεν υπάρχει πλέον καμία άλλη είδηση πέραν του κορονοϊού. Ε, βέβαια. Νομίζω ότι κάπου έχει ξεφύγει από το όριο τη ενημέρωση να ακού 24 ώρε το 24ωρο επιμέρε για το θανατηφόρο ιό. σω είμαι, κα... είμαι πολύ καχύποπτη, αλλά φοβάμαι μήπω όλο αυτό είναι και λίγο επιτιδευμένο για να προσανατολιστεί ο λαό. Οκ, okay, καταλάβαμε, μένουμε σπίτι. Αυτή η τρομοκρατία όμω και το συνεχέ βομβάρδιζα, μήπω παραπέει. Θα ήθελα πολύ τη γνώμη σου σε, Θα ήθελα πολύ τη γνώμη σου σε βίντεο θέλει φυσικά φιλιά. Έλα να σου πω για την Ελλάδα που είσαι στα Σταρ, τα όχι εσεί. Πολλοί από εσά κάνοντας επικίνδυνε δραστηριότητε ενώ υπάρχει επειδή πανδημία στη χώρα, δεν είναι, δεν είναι παραπάει. <σχ> δεν ξέρω. Εγώ δεν πιστεύω σε θεωρίες συνοδοσία, Το έλεγα και χθε στο live στο chat. Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω σε θεωρίες συνωμοσίας. Θεωρώ ότι ίσα ίσα για πρώτη φορά στην, στην ιστορία της, του ανθρώπου μας δίνεται η ευκαιρία και η ευχέρεια να αναχαιτήσουμε μια πανδημία. Και είναι μεγάλη κουβέντα ότι είμαστε ε, σε αυτή τη συνολική παγκόσμια προσπάθεια. Εγώ χαίρομαι πολύ όταν ακούω τα παιδιά μου. Η κόρη μου, όπω σα είπα, είναι στην Αγγλία. Έχει επιλέξει να μείνει στην Αγγλία, να παραμείνει στην Αγγλία. Ο γιο μου έχει επιλέξει εγκαίρω να έρθει στην Κύπρο. Του άκουγα που μιλούσαν σε, σε βιντεοκλήση και έλεγαν: Εγώ θα λέω στα παιδιά μου. Όταν, με, θα, με, όταν μεγαλώσω και αποκτήσω παιδιά, εγώ θα λέω στα παιδιά μου, λέγε η κόρη μου, ότι η μαμά σα, όταν ήταν η πανδημία του κορονοϊού, έμεινε στην Αγγλία, ενώ ο θείο σα πήγε τρέχοντα τη γιαγιά. Και μου άρεσε αυτό το σκεπτικό ότι μεγαλώνοντα, αν μπορέσουμε να μοιραστούμε τα παιδιά μα, ότι εμεί περάσαμε και αυτό το πράγμα τη πανδημία. Το οποίο, όπω μου λέει ο γιο μου, χθε μου λέει, είναι, είναι πρωτοφανέ αυτό το πράγμα. Ναι, είναι πρωτοφανέ και για μα και για του γονεί μα. Εμένα μου θυμίζει λίγο την ιστορία με το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ, έχω δει και πρόσφατα το θεατρικό, δεν ήταν έτσι σε, σε καραντίνα η Άννα Φρανκ και μάλιστα δεν είχαν ούτε ίντερνετ ούτε τηλέφωνο και πρέπει να είναι και πάρα πολύ σιωπηλοί και πάρα πολύ προσεκτικοί ώστε να τους πάρει κανείς ήδη σε ό,τι κρυβόντουσαν εκεί. Μια άλλη φίλη λέει, Βικτόρια. Καλημέρα και σήμερα. Απλώ γράφω για να γνωρίζουμε ότι όλοι οι γιατροί παρατηρώντα τις συσχετισμού που έγιναν στη χρήση αναλγητικών αντιπηρετικών με ανθρώπου που έχασαν τη μάχη με τον κορονοϊό, βρέθηκε ότι αυτοί είχαν χρησιμοποιήσει φάρμακα τύπου Ponstan, Νιουροφέ, Αντιφλεγμονώδη κλπ. Έχουν ήδη αρχίσει οι γιατροί να συστήνουν τη χρήση τη παρακέτα μόλι, δηλαδή την τεπών και πανατόλο, πιο ασφαλή και πάντα σύμφωνα με τι μέχρι στιγμέ μελέτε. Αυτά, αγαπημένο μου κανάλι. Καλή δύναμη σε όλου μα. Φυλάκια θέκλα μου. Το έχω ακούσει και εγώ αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Η αλήθεια είναι ότι εγώ έχω ελεργία στο Eurofen, στην Ιβουπροφένη, την ουσία που βρίσκεται και στο και στο Πονστάν και στο Νιουροφέν, οπότε δεν κινδυνεύω γι' αυτό, αλλά δεν χάνουμε και κάτι να ρωτήσουμε το γιατρό μας του πάρουμε οποιοδήποτε φάρμακο. Καθένα έχει τον προσωπικό του ιατρό. Εάν χρειαστεί να πάρουμε οποιοδήποτε φάρμακο, ρωτάμε τον γιατρό μα. Εγώ πήρα τον οικογενειακό μα γιατρό, τον συγγενικό μα γιατρό, τον αδερφό μου. Του είπα: Μου είπε, Μέτρησε τη θερμοκρασία σου. Του στείλα το χάρτη, μου Δεν θα πάρει απολύτω τίποτα. Δεν χρειάζεσαι τίποτα. Και θα μου έλεγε τι να πάρω. Ο καθένα έχει τον γιατρό του. Δεν χρειάζεται να έχει αδερφό γιατρό για να σου πει, ο προσωπικό γιατρό, ο παθολόγο μα ή ο γιατρό τη ειδικότητα που μα παρακολουθεί, αν έχουμε κάποια νόσο. Ε, ε π.χ. εγώ θα μπορούσα να πάρω και το διαβητολόγο μου, δεν τον πήρα όμω. Για να μην έρχεται, πήρα τον αδερφό μου που ήταν πιο εύκολο να τον οχλήσω. Αλλά πάρτε του γιατρού σα, εάν έχετε πυρετό, εάν έχετε βήχα, αν έχετε κάποια συμπτώματα. Μια άλλη φίλη λέει: Μέρα με τη μέρα διακρίνω σημάδια έντονου άγχους και τάση πανικού σε μένα. Προσπαθώ να το κοντρολάρω. Ρωτώ όποιον μπορεί να απαντήσει υπεύθυνα για το ζωνοποιημένο πόσιμο φιλτραρισμένο νερό που συστήνει κάποιο Κινέζο λιμοξιολόγο ότι σκοτώνει του ιού γενικά. Ε, εγώ θα σου πω ότι δεν μπορώ να σου απαντήσω υπεύθυνα, αλλά δυστυχώ αυτό το πράγμα μου φαίνεται λίγο σαν παρούφα. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρη. Ο οργανισμό μα έχει. Ε, έχει. Ε, το αμυντικό του σύστημα, το οποίο αντιδρά κάθε φορά που... Ε, κάθε φορά που έχει ε, ένα κίνδυνο, ένα ιό, ένα μικρόβιο, αντιδρά. Δεν νομίζω ότι αυτά τα πράγματα, κοιτάξτε, έχει πει και Έχει πει και η... Έχει πει και η έχει πει και η... Ε, διάβασα κάτι εδώ τώρα, γι' αυτό έχασα τα λόγια μου. Ε, α, έχει πει και το κράτο ότι θα προσπαθήσει να πατάξει τα φαινόμενα τη Προσέξτε, από τι μαγικέ λύσει, αυτό το σκεύασμα το έτσι, αυτό το αλλιώ, αυτό το αλλιώ. Η, 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 πραγματικότητα είναι ότι όσο, όσο καθίσουμε σπίτι μα και κοιμηθούμε καλά, ξεκουραστούμε βαρκώ, τρεφόμαστε υγιεινά, τότε και δεν αποφεύγουμε να ερχόμαστε σε επαφή με κόσμο χωρίς λόγο και είμαστε προσεκτικοί και τηρούμε τους κανόνες της υγιεινής, μια χαρά θα τα πάμε. Λοιπόν, είδα ένα σχόλιο εδώ πέρα και θα το διαβάσω γιατί είμαι τρελή. Μου γράψε μια φίλη χθε, έκλα μου καλησπέρα. Πάντα συμφωνώ με αυτά που λε, αλλά σήμερα διαφωνώ κάθετα με, πράγματα, με κάποια πράγματα που λε. Δεν θα τα αναφέρω γιατί δεν έχει νόημα. Τι σημαίνει δεν θα τα αναφέρει γιατί δεν έχει νόημα. Ο καθένα έχει την άποψη του. Θα ήθελα την άποψή σου όμω στο θέμα τη θεία κοινωνία. Πιστεύει πω με τη θεία κοινωνία μπορεί κάποιο να κολλήσει οτιδήποτε, ενώ εγώ χθε τι είχα κάνει. Εγώ χθε είχα διαβάσει την εγκύκλιο του Αρχιεπισκόπου. Την εγκύκλιο τη επίσημη Εκκλησία τη Κύπρου. Τη ρώτησα, Με άκουσε να αναφέρω αυτό που ρωτά. Με το να είσαι στον ίδιο χώρο και να αναπνέει τον ίδιο αέρα με κάποιον που έχει τον ιό, κολλά. Αυτό λέω εγώ, όχι επιστήμονε. Μα απαντάει. Συμφωνώ σε αυτό, απλά ρωτώ τη γνώμη σου για το αν μεταδίδεται ο ιό μου τη θεία κοινωνία. Τη απαντάω. Δεν είναι η θεία κοινωνία το πρόβλημα. Το να μαζευτούμε σε κλειστού χώρου είναι ο πρώτο κίνδυνο. Αντιλαμβάνεσαι ότι αντιλαμβάνομαι ότι προσπαθεί να με παγιδέψει. Ε, ντροπή τη έγραψα. Και μου απαντάει τώρα. Θέκλα πετρίδου να θέλω να σε παγιδέψω, λυπάμαι που έτσι το κατάλαβε, αλλά δεν είναι έτσι. Να παγιδέψω εγώ εσένα και για ποιο λόγο, ίσα ίσα που σε ακούω χρόνια και σε θαυμάζω. Με θαυμάζει, αλλά λε δεν έχει λόγο να πω με ποια πράγματα. Δεν έχει νόημα να μου πει με ποια πράγματα διαφωνεί. Δεν... Πώ μπορεί να θαυμάζει κάποιον και την ίδια ώρα να του λε: Διαφωνώ με αυτά που λε, αλλά δεν έχει νόημα να σου τα πω. Αυτό δεν δείχνει θαυμασμό. Μάλλον και έλλειψη σεβασμού δείχνει, όχι απλώ θαυμασμό. Απλώ δεν δείχνει θαυμασμό. Επειδή εγώ δεν πιστεύω πω μπορεί να κολλήσει κάτι από τη θεία κοινωνία, ήθελα και τη δική σου γνώμη. Συγγνώμη αν ένιωσε κάπω, δεν θα ρωτήσω τίποτα ξανά. Καλό απόγευμα. Εγώ σου βάζω και καρδούλα εδώ στο σχόλιο σου και σου λέω ρώτα ό,τι θέλεις, Ρώ, ρώτα στα ίσια. Δηλαδή πες, διαφωνώ με το αυτό, αυτό και αυτό που είπες. Όχι δεν έχει νόημα να σου πω με ποια πράγματα από αυτά που λες διαφωνώ. Δηλαδή, τι είμαι εγώ. Εγώ με κάποια τρελή ε, προβληματική η οποία δεν δέχομαι να μου πάει κανείς κόντρα. Ε, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Πραγματικά εγώ αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό το πράγμα εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω να λε του άλλου σε θαυμάζω και σε χτιμώ, αλλά την ίδια ώρα διαφωνώ με κάποια πράγματα μαζί σου, αλλά δεν θα σου πω με ποια πράγματα διαφωνώ γιατί δεν έχει νόημα. Πάντα έχει νόημα να λέμε με τι διαφωνούμε με τον άλλον, εάν πραγματικά αγαπούμε τον άλλο και θέλουμε ουσιαστική σχέση με τον άλλο. Και γιατί επιμένεις να με ρωτάς δημοσίως αν εγώ πιστεύω ότι με τη Θεία Κοινωνία μεταδίδεται ο ιός. Εγώ απάντησα τη γνώμη μου. Η γνώμη μου είναι ότι με το να βρεθεί στον ίδιο χώρο με πολλού ανθρώπου σε κλειστό χώρο μεταδίδεται ο ιό. Δεν χρειάζεται να κοινωνήσει για να μεταδίδεται ο ιό. Αυτό είπα. Από εκεί και πέρα είναι θέμα προσωπικού πιστεύω. Πίστευε ότι θέλει. Από την άλλη όμω υπάρχουν και οι κανόνε που μα έχει επιβάλει το κράτο, που μα έχουν επιβάλει οι θεσμοί, ούτω ώστε να προστατευτούμε από την πανδημία. Αν εσύ θέλει να κάνει την Αγία και να κάνει την ηρωίδα και να κάνει δεν ξέρω εγώ τι άλλο και να βάζει τον εαυτό σου και κατ' επέκταση και του οικείου σου σε κίνδυνο, τι και δεν θα σου απαντήσω αν εγώ πιστεύω ότι με τη θεία κοινωνία μεταδίδεται ο ιός ή όχι, γιατί εγώ δεν είμαι επιστήμονα. Δεν είμαι επιστήμονα, ούτε είμαι θρήσκα. Οπότε δεν έχω άποψη πάνω σε αυτό το θέμα. Πραγματικά δεν έχω άποψη. Είχα άποψη όσο ήμουν θρήσκα. Όσο ήμουν θρήσκα, πίστευα πιστεύω ότι καμιά αρρώστια δεν μεταδίδεται. Αυτό που πιστεύω όσο ήμουν θρήσκα. Τώρα που δεν είμαι θρήσκα, δεν έχω άποψη. Άποψη έχουν επιστήμονε. Ο καθένα τον τομέα του. Δεν κατάλαβα. Ο ένα ο οποίο είναι ξέρω εγώ μάγειρα έχει άποψη για το πώ μεταδίδεται η ήο. Ο άλλο που είναι ράφτη, ο άλλο που είναι ε, ζωγράφος, ο άλλο που είναι οτιδήποτε. Μα δεν είναι η δική μα. Δεν είναι, δεν είναι να έχουμε άποψη πώ μεταδίδονται οι. Έχουν οι επιστήμονε δεδομένα για το πώ μεταδίδονται οι. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν απομονωμένοι ή εργαστήρια σε όλο τον κόσμο σε πανεπιστημιακά εργαστήρια και γίνονται μελέτες πάνω στον απομονωμένο ιό για να δούμε πώς μεταδίδεται και αν μεταδίδεται για παράδειγμα με τον α τρόπο, με τον β τρόπο, με τον γ τρόπο. Δεν, θα πω, δεν είμαι εγώ αυτή που θα πω πώς μεταδίδεται, ούτε εσύ αυτή που θα πεις πώς μεταδίδεται και ιδίως βασισμένη πάνω στην πίστη σου. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει. Να το πιστεύετε αυτό που θέλετε. Μην περιμένετε όμω ότι πρέπει όλοι να πιστεύουν αυτό που πιστεύετε εσεί. Οι άλλοι, ακόμη και αν πιστεύουν αυτό που θέλετε εσεί, μπορείτε να το κρατήσουν για τον εαυτό του. Τι είναι αυτό το πράγμα. Πού έχουμε φτάσει δηλαδή, Πού έχουμε κατα... Τι είναι αυτή η ανθρωποφαγία. Φτάσαμε στο σημείο και ταμπελώνουμε ανθρώπου. Βάλαμε τη θέκλα στην ταμπελά, Άθεη. Θα σα χαλάσω το πάρτι, αλλά δεν είμαι Άθεη. Δεν είμαι Άθεη. Θρήκα πάλι δεν είμαι. Πάλι σα χαλάω το πάρτι. Είμαι αυτό μου. Σα αρέσουν αυτά που λέω, να κάθεστε εδώ να τα ακούσετε. Δεν σα αρέσουν αυτά που λέω και θέλετε να διαφωνήσετε, διαφωνήστε επί τη ουσία. Διαφωνώ με αυτό και αυτό. Και να κάνουμε συζήτηση. Πάντοτε κάνω συζήτηση. Πάντοτε κάνω συζήτηση. Δεν φοβάμαι εγώ τη συζήτηση. Ούτε είμαι τύπο που μου αρέσουν, αρέσουν οι, οι, οι κολακίε. Δηλαδή, μου, μου γράφει ο άλλο, εγώ δεν υπάρχει περίπτωση, δεν, δεν έχει νόημα να σου πω τι, τι με ενοχλεί από αυτό που είπε. Και μετά λέω: Εγώ πάντα σε παρακολουθώ και σε θαυμάζω. Πώ με θαυμάζει, άμα θεωρεί ότι δεν έχει νόημα να μου πει την αυτό. Τέλο πάντων, να διαβάσω και ένα ωραίο αστείο. Λέει ένα φίλο χθε: Εγώ το είπα τη μάνα μου, αλλά δεν με πίστευε. τώρα πίστηκε ότι υπάρχει και χειρότερο γιο από μένα. Μα θεωρεί πολύ πλάκα. Μπράβο, μα θεό ο Χριστοδούλου. Λοιπόν, να τσα διαβάσω και κάτι θετικό, να μην μείνουμε στα νευριαστικά. Λοιπόν, Προσέξετε πάρα πολύ να μην πέσετε θύματα εσχροκέρδειας τώρα με αυτή την ιστορία με τον κορονοϊό. Εντάξει, προσέξτε πάρα πολύ. Ε... Γεια σας και από μένα λέει ένας φίλος, είμαστε πολύ καλά οικογενειακός, δόξα ο Θεός, ακούμε και εμείς από την τηλεόραση και ράδιο, ευχαριστώ πολύ για τον ενδιαφέρον σας κυρία Θέκλα, σας εύχομαι να είστε και εσείς καλά με τα αγαπημένα σας ότομα. Ατόν πρόσωπα, βροχερή μέρα σήμερα στη Λάναγα, καλώς απόγευμα. Βρο, προ, προ, βρο, βροχερή μέρα είναι και εδώ στο χωριό. Είδατε ότι δεν μπορώ να κάνω δύο πράγματα την ίδια ώρα. Είδετε ότι δεν μπορώ να διαβάζω και σχόλια και επίσης την ίδια ώρα να κάνω και live transmission. Γι' αυτό δεν θα κάνουμε ζωντανά vlog. Θα κάνουμε όπως το κάνουμε αυτό. Το γυρνάμε, το ανεβάζουμε στο youtube. Όταν ανεβεί, σας θέλω προειδοποίηση ότι θα γίνει live και κάνουμε live προμιέρα με σχόλια. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Αύριο, είπαμε, σφινάκια μένουμε σπίτι να τα δουλέψω στο μυαλό μου και έχω και ένα, ένα, mail από μια κοπέλα που λέει «Πίεση για επιστροφή στο πατρικό και κορονοϊός». Θα μιλήσω αύριο γι' αυτό. Φιλάκια! Λοιπόν, θα τα πούμε και στα σχόλια. Δεν ξέρω πώς θα είναι τα μαλλιά μου αύριο. Θα δείξει. Ξέρετε ότι έκλεισαν και τα κομμωτήρια, έκλεισαν και αισθητικοί. Mm -hmm. Εδώ θα φανεί πια στις, σε λίγες μέρες η καραντίνα θα δείξει ποια έχει άσπρα μαλλιά, ποια ξέρει να αποτριχώνεται μόνο τη, ποια δεν ξέρει, κουντουλουπού κουντουλουπού. Φιλάκια! Έχει απόψε βραδινό vlog και έχει αύριο πρωινό vlog και έχει μεθαύριο βραδινό vlog και εκεί την πέφτει το πρωί πρωινό vlog. Μην νομίζω ότι δεν θα έχει. Απλώς είπα για λίγες μέρες θα κάνουμε τα χταχτάκια μας.